Η τροπολογία που επίσης έχει κατατεθεί και αφορά, αναφέρεται μάλλον στα επιμελητήρια, παρακολουθούμε να έχει μία άλλη αντιμετώπιση, κύριε Υπουργέ. Υπογράφτηκε από το σύνολο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που δεν έχουν κυβερνητικές ευθύνες, δηλαδή από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, από δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, είχε υπογραφεί πριν από 2-3 εβδομάδες που είχε ολοκληρωθεί η συλλογή υπογραφών από κάπου 200 βουλευτές. Εγώ δεν προτείνω να αντιδικήσουμε αν είναι ισχυρότερη άποψη του Υπουργού ή των βουλευτών. Να το ξαναδούμε το θέμα ήρεμα, συνετικά και να κάνουμε κάτι καλό. Δεν είναι το ζήτημα ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ετοιμάζεται να μας καταγγείλει για τις εκλογές και όλα αυτά που γράφονται. Είναι ένα θέμα κοινής λογικής. Όταν 200 βουλευτές υπογράφουν, όχι επιπόλαια, μία πρόταση, νομίζω πρέπει να τύχει μιας άλλης προσοχής. Είναι στοιχειωδώς δημοκρατική υποχρέωση όλων μας. Όπως και η δικιά μας υποχρέωση είναι να ακούσουμε τη δική σας οπτική, κύριε Υπουργέ, και κάπου να συγκρίνουμε και να συνενέσουμε. Εγώ δεν θέλω να γίνει μια κόντρα. Το επαναλαμβάνω δεύτερη φορά. Οι 200 βουλευτές, ο Υπουργός δεν μπαίνει έτσι στο ζήτημα. Υπάρχουν ζητήματα λογικά και από την πλευρά του Υπουργείου, υπάρχουν και από την πλευρά τη δική μας που κάτι προτείνουμε. Ας βρούμε μια συνετική οδό να ρυθμίσουμε κάπως το θέμα, έτσι.